στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσκη λίδος και σώσον αγαθέ διασούντας ψυχάσιμο. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντοτε σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Θα ήθελα μετά τον ερχομό μας πριν δύο μέρες από το Άγιον Όρος να σας μεταφέρω σε μία συζήτηση που κάναμε στο καθιστικό εκεί του Αγίου Όρου, σε μία από τις μονές, δεν έχει σχέση ποια από τις μονές ήταν, όπου μετά το απόδειπνο με τους πατέρες εκεί καθίσαμε και θέλαν κάποιοι τον πατέρα να συζητήσουμε κάποια πράγματα και μου λέει πατέρα Μιχάλη θέλω να συζητήσουμε εφόλης τη σύλληση. Για ό,τι θέλετε, λέω. Εγώ εδώ είμαι πρόθυμος. Μονάχα προσέχετε, λέω, γιατί στις 1 η ώρα το βράδυ έχω ακολουθία. Αλλά εγώ δεν το έχω σε τίποτα, θα σας βγάλω από τις 6 η ώρα που ήταν μέχρι τις 1 να συζητάμε εδώ. Απλώς εσείς θα χάσετε τον ύπνο σας. Γιατί μετά το απόδειπνο αποσύρονται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος στα κελιά τους, να κάνουν τον κανόνα τους και μετά να κοιμηθούν ώστε 1 η ώρα να σηκωθούν για να κάνουν την ακολουθία τους. Καθότι εκεί άλλες μονές κάνουν όρθρο βαθύ και άλλες δεν κάνουν, κάνουν ανάλογα, κάθε μία μονή επασπιπτώσει έχει το δικό της, το τυπικό που ακολουθεί. Έτσι άλλοι ξεκινάει στις 1 η ώρα τη νύχτα, άλλοι ξεκινάνε στις 2, άλλοι ξεκινάνε στις 3, άλλοι ξεκινάνε στις 4, άλλοι ξεκινάνε 4,5, 5, εξαρτάται τι πρόγραμμα, πόσους μοναχούς έχει κάθε ιερά μονή και έτσι οικονομεί κάθε μονή, εξοικονομεί το χρόνο της ανάλογα τη δυνατότητα των ατόμων τα οποία έχει. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, η μονή βατοπεδίου έχει 100 και πάνω μοναχούς. Είναι άλλες μονές όμως που έχουν 25 μοναχούς, έχουν 30 μοναχούς, άλλες έχουν 40, άλλες 50. Λοιπόν, η μονή που έχει 20-25 μοναχούς δεν είναι εύκολο η μονή αυτή όταν είναι θεόρατα τα κτίσματα. Να σκεφτείτε ότι η μονή βατοπεδίου έχει από πλευράς κτισμάτων, κτισμένα δηλαδή κτίρια, 35.000 τετραγωνικά κτίρια. Δηλαδή 35 στρέμματα είναι φτιαγμένο όλο κτίρια. Τα οποία αυτά τα καθαρίζουν οι μοναχοί, σκουπίζουν πατώματα οι μοναχοί, ξεσκονίζουν οι μοναχοί, πλένουν οι μοναχοί, σιδερώνουν οι μοναχοί, κάνουν όλα τα διακονήματα οι μοναχοί. Σε ένα τέτοιο θεόρατο κτίριο δεν είναι εύκολο όταν είναι 20 μοναχοί να το φέρουν ή και 30 να το φέρουν πέρας. Φυσικά όταν είναι 100 όμως αυτομάτως σε 2 ώρες όλο το μοναστήρι μπορεί να το φέρεις και να το έχεις καθαρίσει, να το έχεις έτοιμο. Γιατί αυτομάτως 100 άτομα είναι 200 χέρια. Γρήγορα έρχεται και τελειώνει. Άρα λοιπόν εκεί ο ηγούμενος οικονομεί τα πράγματα να έχουν, αφού έχουν χρόνο, να έχουν μεγαλύτερες ακολουθίες. Μπορεί να λένε τα ίδια πράγματα ακριβώς όπως λένε και οι άλλες μονές. Απλώς εκεί θα ψάλουν πιο αργά ή θα βάλουν αναγνώσματα πιο πολλά, ώστε να κρατήσει αργά η ακολουθία, γιατί έχουν χρόνο. Η άλλη μονή όμως η οποία έχει πάλι μεγάλα κτίρια και δεν προλαβαίνει να φέρει βόλτα ούτε το μαγείρεμα, ούτε το καθάρισμα, ούτε το τέτοιο, τα πάντα δηλαδή, όποιο
για κόνημα απαιτεί μία μονή και μην να σκεφτείτε ότι περίπου κάθε μονή πολλές φορές φιλοξενεί ημερησίως 50-100 πρόσωπα κάθε ημέρα, τα οποία αυτά πρόσωπα κοιμούνται κιόλας και την άλλη μέρα κοιμούνται άλλα. Αλλάζουν τα πρόσωπα καθημερινώς. Καθημερινώς, γιατί παίρνουν μέσα στο Άγιον Όρος περίπου γύρω στα 800 με 1000 άτομα. Μπαίνουν και αλλάζουν αυτά συνέχεια. Άρα λοιπόν, αυτά τα άτομα που μπαίνουν, τρώνε, λερώνουν τουαλέτες, λερώνουν τους χώρους, σεντόνια θέλουν πλύσιμο, σεντόνια θέλουν σιδέρωμα και σκεφτείτε τι γίνεται. Πόσο κούραση είναι αυτό για ένα μοναχό και τι απασχόληση. Πραγματικά εξαντλούνται οι άνθρωποι. Και γι' αυτό όπως μας είπε ένας ηγούμενος ότι συζητήσανε στο Άγιον Όρος να κάνουν 4 μεγάλα ξενοδοχεία που να είναι, να ανήκουν στην Ιερά Επιστασία. 4 μεγάλα και να γίνουν 2 δρόμοι οι οποίοι θα ενώνουν γύρω-γύρω τα μοναστήρια και να έχουν και τα εστιατόρια τους. Οπότε ο κόσμος αυτός να πηγαίνει να κοιμάται στα ξενοδοχεία αφού δεν έχει κοιμηθεί, να τρώει στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, τα οποία φυσικά θα ανήκουν στα μοναστήρια, στην Ιερά Επιστασία. Και να πηγαίνουν μόνο στο μοναστήρι την ώρα της ακολουθίας. Οπότε έτσι ο μοναχός απαλλάσσεται όλο αυτού του κόπου, του καθημερινού, που εξαντλείται και κουράζεται και γίνεται τελικά ένα πτώμα και μετά δεν μπορεί, όταν γίνει τόσο πτώμα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι φυσιολογικό. Άμα του πεις αυτόν τον ανθρώπου, τώρα έχεις να κάνεις και τις μετανοίες σου. Τώρα έχεις να κάνεις την προσευχή σου. Τώρα πρέπει να πας 7 ώρες ακολουθία και να ψάλεις αργά-αργά. Υπάρχει να μην αντέδρασε για αυτός ο μοναχός. Και η πρόταση αυτή συζητήθηκε στην Ιερά Επιστασία, αλλά όμως απορρίφθηκε από τους γεροντάδες γιατί είπαν ότι θα χαλάσει αυτή η ομορφιά που υπάρχει σήμερα του Αγίου Όρους. Και φυσικά τους είπε ότι εσείς σήμερα μπορεί να το είπε και ο ίδιος ο ηγούμενος. Εμείς λέει επειδή είμαστε μεγάλοι και θέλουμε να κρατήσουμε όσο γίνεται εδώ την παράδοση, λέει το αρνηθήκαμε. Όμως πράγματι μετά από 20 χρόνια οι νεότεροι δεν πρόκειται λέει. Όπως και να το κρατήσουν, όπως και οι παλαιότεροι, πριν από εμάς λέει, λέγανε ότι δεν θα μπουν αυτοκίνητα, δεν θα ανοίξουν δρόμοι. Δεν πρόκειται, δεν τα δεχόντουσαν οι παλαιότεροι. Πέθανε εκείνη η γενεά που δεν ήθελε τα αυτοκίνητα, πέθανε εκείνη η γενεά που δεν ήθελε τους δρόμους, η νέα γενεά, η οποία άνοιξε και δρόμους και μπήκαν και τα αυτοκίνητα. Έτσι και τώρα εμείς λέει δεν θέλουμε τα ξενοδοχεία, δεν θέλουμε μέσα στο όρος να γίνουν τα εστιατόρια. Η πραγματικότητα όμως δεν το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε ότι η νέα γενεά, έστω και αν λέμε εμείς όχι, η επόμενη γενεά που έρχεται δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί γιατί δεν είναι σκληρολογημένη, δεν είναι οι νέοι σήμερα που πάνε για μοναχή, δεν είναι οι μοναχοί οι αγρότες που αντέχανε τα χέρια τους, τα πόδια τους στην ορθοστασία κτλ. Είναι παιδιά των πόλεων που έχουν μεγαλώσει με τα fast food και έχουν μεγαλώσει με αυτή την νοοτροπία. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, οπότε σε 20 χρόνια σίγουρα λέει όσοι ζουν θα δουν αυτά τα ξενοδοχεία και τους δρόμους να γίνονται και άσφαλτοι, οι δρόμοι, να πέσει άσφαλτος επάνω στους δρόμους και να μπαίνουν οι προσκυνητές, να κοιμούνται στα ξενοδοχεία και να έχουν μια πιο διευκόλυνση να μπαίνουν και να βγαίνουν στο Άγιον Όρος χωρίς πλέον να κουράζουν τους μοναχούς τόσο πολύ. Τους είπα λοιπόν ότι εκεί στην κουβέντα μας επάνω ότι μπορώ λοιπόν αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα, πολύ ευχαρίστως, εγώ θα σας κρατήσω μέχρι τις 1 τα μεσάνυχτα. Λέει όσο αντέξουμε, τελικά αντέξαμε μέχρι τις 8 γιατί μετά τις 8 τους είδα κλαρώναν τα μάτια τους, είχαν αρχίσει ήδη και κουτουλάγανε, οπότε και άκουσα τη συζήτηση. Το θέμα λοιπόν που συζητήσαμε ήταν το Ευαγγέλιο της Κυριακής που ήταν η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Που αναφέρεται ο Κύριος ότι θα χωρίσει τους μεν από τους δε, τα ερήφια από τα πρόβατα, θα χωρίσει ο Κύριος, θα πει στους μεν, φύγετε εσείς από εδώ και κατηραμένοι και υπάγεται στο Υπήρου, το εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλου και της αγγέλης αυτού, θα πει στους άλλους δε που ήταν πρόβατα, στα δεξιά του, εισέλθετε στη βασιλεία του πατρός μου, την αποκαταβολής κόσμου φτιαγμένη και ούτω καθεξής. Και
ο κόσμος θα κριθεί, θα δώσει λόγο για τις πράξεις του και ανάλογα ο καθένας θα πηγαίνει δεξιά ή αριστερά. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το κομμάτι που μιλάει περί κρίσεως και πώς ο άνθρωπος κρίνεται και ότι όλοι μας, μάλιστα και στην τράπεζα το ανάγνωσμα που κάναμε ήταν περί της Δευτέρας Παρουσίας και ήταν ένα ανάγνωσμα, αν θυμάμαι, του Αγίου Σάκ του Σύρου, πρέπει να ήταν, ο οποίος έλεγε ότι εκείνη την ημέρα θα τρέμουν οι άνθρωποι, όπως τρέμουν τα φύλλα των δέντρων. Θα είναι τρόμος και φόβος όταν βρεθούμε ενώπιον του Κριτού, τότε που θα στείνονται οι έδρες των 12 Αποστόλων για να καθίσουν επί θρόνου και να κρίνουν τα σφυλάς όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν έκανα μία παρέμβαση και τους είπα ότι εάν προσέξετε όμως, λέω, στο ανάγνωσμα, για ποιους μίλαγε ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος. Για ποιους μιλούν οι πατέρες ότι όντως θα τρέμουν. Υπάρχει μία διαφορά. Γιατί θα πρέπει, λέω, να δούμε τι είναι η Δευτέρα Παρουσία, τι στην πραγματικότητα είναι και τι δεν είναι. Και για ποιους είναι μία κρίση, διότι εδώ έχουμε αντίξωα ή αντιφατικά γραφικά κείμενα, τα οποία διφάσκουν το ένα δηλαδή με το άλλο. Έτσι. Δηλαδή λέει εδώ πέρα τώρα, διαβάζω. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Λέει λοιπόν, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ ιστέλος οργιστήσεται, ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Τι μας λέει εδώ πέρα. Ότι ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Επίσης έχουμε το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την ημέρα του θανάτου, της κηδείας. Αν το προσέξουμε το Ευαγγέλιο της κηδείας που διαβάζουμε, το λέει ξεκάθαρα για τον κεκοιμημένο. Ούτως μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή και εις κρίση ουκ έρχεται. Φέρτε με ένα Ευαγγέλιο μέσα από το ιερό. Και εις κρίση ουκ έρχεται. Το λέει ξεκάθαρα ότι ο νεκρός, αυτός ο κεκοιμημένος που εκοιμήθηκε, μεταβέβηκε, λέει, έφυγε και μετατέθηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και εις κρίση ουκ έρχεται. Και δεν πρόκειται, λέει, να περάσει καμία κρίση. Δεν πρόκειται να κριθεί. Εδώ πρέπει να δούμε γιατί δεν πρόκειται να κριθεί. Ποιος δεν πρόκειται να κριθεί. Και τελικά κρινόμεθα στη Δευτέρα Παρουσία ή δεν κρινόμεθα. Και αν κρινόμεθα, ποιοι θα κριθούνε και ποιοι δεν θα κριθούν. Υπάρχει λοιπόν ολόκληρο θεολογικό θέμα εδώ πέρα που μπορεί να δει κανείς. Ολόκληρο θεολογικό θέμα. Γιατί γράφει παρακάτω το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ημέν τα αγαθά πράσοντες, ούτε αναστήσονται, εγερθίσονται εις ανάσταση ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάσταση κρίσεως. Αυτοί οι οποίοι έπραξαν αγαθά στη ζωή τους, έρχονται εις ανάσταση ζωής. Ανασταίνονται και ενώνονται με την ζωή. Ενώ οι υπόλοιποι, βρείτε το είναι εκεί στους κεκοιμημένους, το Ευαγγέλιο της Κηδείας. Λοιπόν, ενώ οι υπόλοιποι, οι τα φαύλα πράξαντες, αναστήσουν τις ανάσταση κρίσεως. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 5, στίχος 24-30. Μας λέει καταρχάς ποιος έχει ζωή αιώνια.
λέει, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο το λόγον μου ακούν και πιστεύουν το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνια. Αυτός ο οποίος υπακούει στον λόγο μου, ακούει, υπακούει στον λόγο μου, τον εφαρμόζει δηλαδή, εφαρμόζει με λίγα λόγια το θέλημά μου. Και πιστεύουν το πέμψαντί με, και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, αυτός έχει μέσα του ζωή αιώνια. Και εις κρίση ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου της τη ζωή. Αυτός λοιπόν ο οποίος πίστευσε και εφήρμοσε σε αυτή του τη ζωή τα λόγια του Θεού, εφήρμοσε όχι το δικό του το θέλημα, για να το επαναλάβουμε και εδώ ότι δυστυχώς, ενώ λέμε στο Πάτερ ημών κάθε ημέρα, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, Θεέ του βασιλείου σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, και ενώ λέμε κάθε μέρα στο Πάτερ ημών πολλά και στις ακολουθίες μας, και λέμε να γίνει το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου, τελικά, όταν έρχεται η ώρα μεταξύ θελήματος Θεού και αμαρτίας ή θελήματος δικού μας, κάνουμε το δικό μας. Δηλαδή, κοροϊδεύουμε με λίγα λόγια τον ίδιο μας τον εαυτό. Κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα λοιπόν, είναι το Ευαγγέλιο, λέει ότι αυτός ο οποίος ακούει, κάνει δηλαδή αυτό που του είπα. Ναι, ακούει. Και κάνει αυτό που του λέω. Αυτός λοιπόν λέει, και πιστεύει σε αυτό που με απέστειλε, έχει εμπιστοσύνη και τον αποδέχεται αυτόν ο οποίος με έχει αποστείλει, αυτός έχει μέσα του τη ζωή την αιώνα. Άρα δεν μπορεί να πάει σε κόλαση. Γιατί η κόλαση είναι θάνατος. Η κόλαση είναι θάνατος. Άρα δεν μπορεί να πάει στην κόλαση. Γιατί μέσα του έχει ζωή του αιώνιος. Ποιος είναι η αιώνιος ζωή? Γεννιέται το ερώτημα. Εγώ είμαι η ζωή, είπε ο Χριστός. Ο Θεός είναι η αιώνιος ζωή. Άρα λοιπόν, πάει απευθείας στον Χριστό. Και εις κρίση του και έρχεται. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που υπήκουσε στο θέλημα του Θεού, αγωνιζόταν στη ζωή του να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, αυτό λοιπόν δεν τον πιάνει η κρίση. Ούτε η πρώτη κρίση που συμβαίνει αμέσως μετά το θάνατο, ούτε όμως η δευτέρα κρίση. Και τελείωσε, πήγε στη ζωή. Άρα λοιπόν από εμάς εξαρτάται εάν θα περάσουμε κρίση στη δευτέρα παρουσία ή όχι. Από εμάς εξαρτάται. Και αυτός ο οποίος είναι πραγματικά πιστός, όχι στα λόγια, και πράγματι αγωνίζεται στη ζωή του να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, δεν περνάει και η κρίση, γιατί κρίνεται κάθε ημέρα από τα έργα του εδώ. Και όχι μόνο κρίνεται, αλλά θέτει τον εαυτό του στην κρίση του πνευματικού, του γεροντά του. Θέτει τον εαυτό του καθημερινώς στην κρίση του γέροντά του, του εξομολόγου του. Καθότι η άφεση των αμαρτιών, η συγχώρεση των αμαρτιών και η κοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού, μέσω της Θείας Κοινωνίας, περνάει από το χέρι του πνευματικού. Εκείνος είναι λοιπόν που σε αφήνει να κοινωνήσεις μετά του Θεού. Άρα το κοινωνείς μετά του Θεού, άρα έχεις, ο Θεός είναι η ζωή αιώνιος, άρα έχεις επαφή με τη ζωή. Και ό,τι έχει επαφή με τη ζωή, η θάνατον ουκ έρχεται. Δεν μπορεί να πεθάνει αυτό, γιατί έχει ζωή. Άρα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κρίνεται από το πνευματικό. Πώς κρίνεται, πότε κρίνεται? Την ώρα που πηγαίνει και εξομολογείται. Εκεί κρίνεται κάθε φορά. Περνάει όχι μία κρίση, συνεχόμενες κρίσεις. Και γι' αυτό πηγαίνει στο πνευματικό, ανοίγει την καρδιά του, όπως λέει για τη δευτέρα παρουσία, ανοιχθήσονται όλα τα βιβλία, λέει, και ό,τι πράξαμε. Σαν να περνάει ένα βίντεο όλη σου ζωή. Μα πραγματικά αυτός που εξομολογείται, ανοίγει τις σκέψεις του,
ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο γέροντας εις τόπον και θέση Χριστού. Άρα λοιπόν, κρίνει το τι έπρεξες. Εάν σου δώσει άφεση αμαρτιών, τελείωσε η υπόθεση. Εάν δεν σου δώσει άφεση αμαρτιών, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ένα παράδειγμα, για να γίνω αντιληπτός. Πηγαίνει κάποιος και κλέβει. Έρχεται το δικαστήριο και το συλλαμβάνει. Ο νόμος, η αστυνομία μάλλον. Και τον οδηγεί στο δικαστήριο. Τον πηγαίνει λοιπόν στο εφάλιο, κατ' οδό στο δικαστήριο και ο δικαστής κρίνει. Αρχίζει και κρίνει. Να αντικρίσει. Εάν το δικαστήριο τον καταδικάσει, καταδικάστηκε. Εάν ο δικαστής τον αθωώσει, τελείωσε η υπόθεση. Δεν μπορεί μετά ένα άλλο δικαστήριο να πει πατέρα νεκτάριε, αθωώθηκες από το εφπάλιο, αλλά έρχεται ένα άλλο δικαστήριο και για την ίδια σου πράξη σε καταδικάζει. Δεν μπορεί να έρθει ένα άλλο δικαστήριο από την Άφηση, από τη Λάρισα, από κάπου αλλού των Αθηνών και να πει σε καταδικάζω. Εάν με αποδεδειγμένα στοιχεία κατοχυρωθεί ότι αθώθηκες, τελείωσε, αθώθηκες. Τελείωσε η υπόθεση. Για την ίδια πράξη κανένας δεν κρίνεται, ούτε τιμωρείται δύο φορές. Ακόμα και όταν αποδειχθεί ότι σφάλεις και σε καταδικάσει, πάει και το αμάρτημα αυτό της κλοπής τιμωρήθηκε μια φορά. Έφαγα 2 χρόνια φυλακή. Δεν μπορεί να έρθει. Έφαγα 2 χρόνια ακοινωνισία, σας λέω εγώ. Στο πνευματικό τομέα. Δεν μπορεί να έρθει μετά ένα άλλο δικαστήριο. Άλλο και να πει, α, γι' αυτό το αμάρτημα, γι' αυτό το που κάνατε το παράπτωμα, εμείς θα σας ρίξουμε 6 χρόνια φυλακή. Τελείωσε, 2-2 έφαγα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ πηγαίνω στο πνευματικό και εξομολογούμε τα μαθήματά μου, είναι η κρίση που περνάω. Κρίνομαι εκείνη την ώρα. Εάν με αθώσει, έχει καλός. Εάν μου ρίξει κανόνα, τιμωρήθηκα. Και εκτείω την ποινή μου. Τον κανόνα που πρέπει να κάνω. Που πνευματικά δεν είναι ποινή, εν πάση περιπτώσει. Δεν αντιμετωπίζεται ως ποινή στο πνευματικό χώρο ο κανόνας. Ο κανόνας είναι μία σκοπιμότητα, έχει να μου δώσει να καταλάβω ότι με αυτό το οποίο έπραξα τελικά έχω στεναχωρήσει τον ίδιο το Θεό. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσω, μου δίνει χρόνο, άμα διαπιστώσει ο πνευματικός ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι με αυτό που έκανα, δεν είναι ότι έβλαψα τον εαυτό μου, αλλά κυρίως πίκρανα αυτό που σταυρώθηκε για μένα. Αυτό που σταυρώθηκε και έδωσε το αίμα του. Δηλαδή πήρα το αγκάθινο στεφάνι και του τόπιζα με τα χέρια μου μέσα στο κεφάλι του και τα κάθια τον πονούσαν τον Χριστό. Αυτό έκανα με τα μαρτυμά μου. Εάν λοιπόν δεν το συνειδητοποιήσω ότι έκανα του Χριστού και ότι τον πλήγωσα και τον πόνεσα και ότι είναι λυπημένος απέναντί μου, αν ο πνευματικός διαπιστώσει ότι δεν το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει, τότε με βάζει σε αποχή, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις και επικοινωνία, εάν δεν καταλαβαίνεις τι του έκανες του Χριστού, εάν και θες να συνεχίσεις να έχεις, χωρίς να το έχεις συνειδητοποιήσει, να έχεις επικοινωνία μαζί του, συνειδητοποίησε τι έκανες, ζήτε ειλικρινά συγγνώμη και είναι πρόθυμος να σε συγχωρέσει. Και γι' αυτό βάζει τον κανόνα ο πνευματικός. Δεν είναι λοιπόν ποινή. Είναι χρόνος συνειδητοποιήσεως του πόσο εμείς πληγώσαμε και λυπήσαμε τον Χριστό μας. Αυτό το νόημα έχει. Και γι' αυτό ο πνευματικός μπορεί να βάλει και 10 χρόνια ένα κανόνα, αλλά όταν δει ότι μέσα στον πρώτο χρόνο το πνευματικό παιδί συνειδητοποίησε το πόσο πήκανε τον Χριστό, το πόσο τον επλήγωσε, τον έδει τον κανόνα. Τον έδει τον κανόνα. Λοιπόν, κρίνεται λοιπόν.
Εάν λοιπόν για το αμάρτημα το οποίο έκανες από το πνευματικό σου επιβλήθηκε και σου δόθηκε ένας κανόνας, δεν μπορεί να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός ξανά ως κριτής. Γιατί πάνω στη γη έφυγε, αλλά άφησε εμένα για κριτή. Το είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την όν αφήνετε τα σαμαρτία σε αυτόν, αφήνετε αυτής. Αν την όν κρατείτε και κράτητε. Άρα για το θέμα αυτό άφησε εμένα. Άφησε το πνευματικό δηλαδή. Για το θέμα αυτό. Δεν άφησε κανέναν άλλον. Επομένως αντί να σε κρίνει ο ίδιος, όπως όταν ήταν πάνω στη γη, που έλεγε αφαίρονται σου οι αμαρτίες, τελείωσε. Αυτόν που του είπε αφαίρονται σου οι αμαρτίες, συγχωρέθηκαν. Δεν μπορεί ξαφνικά στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός σε όσους είπε αφαίρονται σου οι αμαρτίες, στη Δευτέρα Παρουσία να τους ξαναπεί, για ελάτε εδώ, να ξανασυζητήσουμε τις αμαρτίες σας. Τελείωσε. Αφού λοιπόν σε έκρινε ο πνευματικός, δεν μπορεί να ξαναρθεί ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία και για τα ίδια πράγματα να σου ξεκινήσει κρίση και να σου λέει γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο, γιατί έκανες το άλλο, γιατί έγινε, και να βρίσκεσαι σε θέση απολογίας. Αυτό δεν γίνεται ούτε στην επίγεια δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος είναι κοντά στον Χριστό, αγαπάει τον Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημά του, αγωνίζεται να ζήσει όπως θέλει ο Χριστός. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, πάνω στον αγώνα του, κάνει τα λάθη του. Κάνει τα λάθη του. Εδώ λοιπόν κρίνεται, αφού ομολογήσει τα λάθη, ενώπιον του πνευματικού, γιατί το λέγεται και η ομολόγηση, έξω ομολογεί, κρίνεται εάν μπορεί να έχει συνέχεια κοινωνίας μετά του Θεού ή όχι. Αν μπορεί να έχει αυτή την κοινωνία μετά του Θεού ή όχι. Εάν λοιπόν τιμωρηθεί και δεν το έχει, και το ίδιο παράδειγμα δεν μπορεί πάλι να ξανακρίνει ο Χριστός. Τελείωσε. Κρίθηκε μια φορά. Και έχει δικαίωμα να το πει. Ότι Κύριε, πήγα στο πνευματικό και κρίθηκε. Άρα λοιπόν, ποιοι θα περάσουν κρίση? Αυτοί που δεν περνάνε από την εξομολόγηση. Αυτός που δεν πέρασε να κριθεί αναγκαστικά το τελικό δικαστήριο, γιατί λέμε πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα στα οποία δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη. Το τελικό δικαστήριο λοιπόν όλους αυτούς θα τους βουτήξει. Αλλά δεν θα βουτήξει αυτούς οι οποίοι δικαστήκανε και αθώθηκανε ήδη την ώρα της εξομολογήσεως. Εκτέθηκαν. Και γι' αυτό είναι προτιμότερο να εκτίθεσαι ενώπιον του πνευματικού για το αμαρτημά σου, να ταπεινώνεσαι και να λες τις σκέψεις σου, να λες οτιδήποτε διέπραξες, κρίνεσαι άπαξ διαπαντός και καθάρισες, παρά να σε κουτήσει μετά η τσιμπίδα εκεί, που τότε αυτός που θα τσιμπήσει η τσιμπίδα είναι αυτοί που δεν πήγαν στην εξομολόγηση ή απέκλειψαν από την εξομολόγηση. Οπότε υποχρεωτικά εκεί το δικαστήριο για αυτούς θα γίνει. Άρα λοιπόν ο χριστιανός ο πραγματικός δεν κρίνεται, γιατί κρίθηκε από την εξομολόγηση. Τελείωσε. Κρίθηκε από την εξομολόγηση. Άντο λοιπόν, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού κατά τας ανομίας επίησεν ημίν. Δεν είπε έκανες αυτό θα σου κάνω αυτό, έκανες εκείνο θα σου κάνω το άλλο. Παρότι την περίοδο που γράφεται, αυτό είναι στα εβραϊκά, στο Ισραήλ ισχύει το οφθαλμό να δει οφθαλμό. Που τελικά και αυτό όταν το αναλύσουμε όμως θα δούμε ότι είναι το οφθαλμό να δει οφθαλμό, είναι εντολή σεβασμού στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου, στο βάθος. Σου λέει μη το κάνεις, σεβάζει το διπλανό σου και θα πάθεις το ίδιο. Και επειδή οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, την εποχή εκείνη. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, τους είπε ότι αφού δεν το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τον αγαπάς και να τον σέβεσαι τον διπλανό σου, αφού δεν το καταλαβαίνεις στα λόγια, το κάνεις και στην πράξη. Ό,τι του κάνεις μπορείς και να σου κάνει. Οπότε ο άλλος φοβότανε να κάνει, είπα το ίδιο. Οπότε έτσι ήρθε το ο σεβασμός
Και εφαρμοζόταν στην πράξη από φόβο. Ναι. Αλλά εφαρμοζόταν. Γιατί φοβόταν ο άλλος να κάνει το κακό, γιατί δεν ξέρετε το ίδιο. Και έτσι ήταν υποχρεωμένος να σέβεται την προσωπικότητα του γειτονά. Να σέβεται τη γυναίκα του, να μην την κλέψει, να μην τη ζηλεύει, να μην. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός στην ουσία δεν κρίνεται. Κρίνεται, το λέει παρακάτω εδώ πέρα, όταν οι νεκροί ακούσονται τις φωνές του Υιού του Θεού και οι ακούσονται ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωή είναι αυτό, ότι σε έδωκε και το Υιό έχει ζωή είναι αυτό. Και εξουσία είναι έδωκε αυτό και κρίσιμη, ότι ως ανθρώπου εστί. Βλέπετε, έδωσε τον Υιό να κάνει την κρίση. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, είναι οι πάντες και τις μηνύς. Έρχεται λέει κάποια στιγμή, όπου όλοι όσοι είναι μέσα μνήματα. Και όχι μόνο στα μνήματα στα νεκροταφεία. Έτσι που βγαίνει το μνήμα και είναι από το μνημείο, έτσι. Δεν είναι. Μόνο αυτοί που κοιμούνται στα νεκροταφεία, στα κημητήρια, αλλά και αυτοί που έφυγαν οι θάλασσες, αυτοί που κάηκαν, αυτοί που φάγαν τα ζώα, αυτοί, όλοι αυτοί. Έτσι και όλους αυτούς. Έρχεται ώρα, είναι οι πάντες, ακούσονται τις φωνές του Θεού και εκπορεύσονται. Οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάσταση ζωής. Ανασταίνονται και ενώνονται απευθείας με τη ζωή. Ενώνονται δηλαδή απευθείας με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει παραπάνω, ότι μεταβαίνει κατά του θανάτου στη ζωή. Ενώ προσέξτε τώρα, οι δε τα φαύλα πράξαντες, αυτοί οι οποίοι δεν έζησαν, δεν αγάπησαν, δεν έζησαν κοντά στον Χριστό, αυτοί έρχονται εις ανάσταση κρίσεως. Αυτοί θα κρυθούν. Ποιοι κρίνονται λοιπόν στη Δευτέρα Παρουσία? Δεν κρίνεται ο χριστιανός. Δεν κρίνεται αυτός που αγάπησε τον Χριστό. Δεν κρίνεται αυτός που πόθησε τον Χριστό. Δεν κρίνεται αυτός που σκέπτεται τον Χριστό. Δεν κρίνεται αυτός που ζει για τον Χριστό. Δεν κρίνεται αυτός που αγαπά τον Χριστό. Δεν κρίνεται αυτός που θέλει να είναι κάθε μέρα μαζί με τον Χριστό. Αυτός δεν κρίνεται. Και αν αυτός πέσει σε κάποιο λάθος, σε κάποιο παράπτωμα, κάποιο αμάρτημα, αμέσως πάει στην κρίση του πνευματικού. Και δι' αυτού του τρόπου δικάζεται πρωτοδίκως, είτε εκτεί, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τον κανόνα του, είτε αθώνεται, οπότε πέρασε την κρίση. Και αυτό έχει το δικαίωμα πνευματικός με την βούλα του και το βάζει. Και έτσι τελειώνει η υπόθεση. Άρα για εμάς τους χριστιανούς, για εμάς που αγαπήσαμε τον Χριστό, λέω στους πατέρες εκεί πέρα στον Κοντανέκη, τότε εμείς γιατί γίναμε μοναχοί? Από τι γίναμε μοναχοί? Δεν γίναμε από αγάπη στον Χριστό? Δεν είμαστε εδώ μες στο μοναστήρι από αγάπη στον Χριστό? Δεν γίναμε και φορέσαμε το ράσο για να ζούμε κοντά στον Χριστό? Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, και όλα αυτά που περνάμε, ή υποφέρουμε, ή δυσκολίες, ή διωγμοί, ή συκοφαντίες, ή ύβρις, ή οτιδήποτε στεναχώρια, δεν τα περνάω για τον Χριστό? Για ποιον τα περνάω? Δεν δείχνει όλο αυτό την αγάπη μου προς το πρόσωπο του Χριστού? Γιατί? Διότι δι' αυτού του τρόπου, όπως η Αγία Κατερίνη της φόρεσε το δαχτυλίδι ο Χριστός, έτσι ακριβώς φόρεσε και σε εμάς. Και γι' αυτό ο Χριστός πώς αποκαλείται για εμάς? Νυμφίος. Είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Με λίγα λόγια, ο γαμπρός. Και οι ψυχές μας είναι οι νύμφες. Η νύφη δηλαδή είναι η ψυχή μας. Είναι η νύφη του Χριστού, που στη Δευτέρα Παρουσία έρχεται ο Χριστός, αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις προϋπάντης συναυτούν, γιατί να τελέσουμε τους γάμους μας. Γιατί αραβωνιαστήκαμε, μας πέρασε το δαχτυλίδι του αραβώνους και είμαστε πλέον έτοιμοι να τελέσουμε τους γάμους μας. Να τελέσουμε τους γάμους μας με τον Χριστό. Άρα λοιπόν η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας
Τελούμε τους γάμους. Οι νιώπατροι που πάνε μετά. Στο σπίτι τους. Πού είναι το σπίτι του Χριστού? Η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα πάμε απευθείας στο σπίτι του. Πάμε απευθείας στο σπίτι του να ζήσουμε. Και μάλιστα, επειδή εκεί μέσα ο ίδιος είναι η ζωή αιώνιος, θα ζήσουμε μαζί αιώνια. Άρα λοιπόν είναι η μέρα του γάμου μας. Όταν λοιπόν εγώ αγωνίζομαι να ζήσω κοντά στον Χριστό, φόρεσε το ράσο για να αγαπήσω τον Χριστό. Γιατί αγαπώ τον Χριστό. Αγωνίζομαι με τα σφάλματά μου, τα πάθη μου, τα μαθήματά μου και αγωνίζομαι κάθε μέρα για τον Χριστό να γίνω λίγο καλύτερος. Γιατί όπως η νύφη φτιάχνεται κάθε μέρα για να αρέσει στον γαμπρό, στον άντρα της, έτσι πρέπει και εγώ να φτιάχνω κάθε μέρα τον εαυτό μου για να αρέσω στον νυμφίο μου, στο δικό μου τον γαμπρό. Και γι' αυτό δεν ψάλλω, τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμηνένο. Ποιος είναι ο νυμφώνας? Το σπίτι του γαμπρού. Νυμφώνας λέγεται το σπίτι του γαμπρού. Ποιος είναι ο νυμφώνας? Η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν, λέω εκεί πέρα πατέρες, στο Άγιον Όρος που είμαστε, δεν τα λέει αυτά για μας. Άγιος Ισάκος Ιερός, ούτε ο Θεός που λέει το Ευαγγέλιο του για μας, θα χωρίσει δεξιά και αριστερά. Σιγά λέει, μην κάτσε ο Χριστός να κάνει εσείς δεξιά και αριστερά, ένας περνάτε. Αν δεν έρθει, του λέει, άλλα τόσα χρόνια λέω. Από μόνος του ο καθένας, γιατί εμείς επιλέγουμε, αφού εμείς επιλέγουμε από εδώ και ήδη ενωνόμαστε με τον Χριστό. Γι' αυτό λένε ότι από εδώ ξεκινάει η Βασιλεία των Ουρανών ή από εδώ σου ξεκινάει η κόλαση. Από εδώ ξεκινάμε. Εάν λοιπόν από εδώ βιώνω τον Παράδεισο, τελείωσε. Πάω στον Παράδεισο. Γι' αυτό ενώνομαι στο Άγιο Δισκοπότηρο μαζί. Με ποιον ενώνομαι? Με τον Χριστό ενώνομαι. Με τον ίδιο τον Θεό ενώνομαι. Μέσα εκείνο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η ένωση μαζί του. Με ποιον ενώνομαι? Με το φως και με τη ζωή. Αυτός είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή, εγώ με το φως. Άρα ζω από τώρα τον Παράδεισο. Εάν είμαι αποκομμένος από τον Χριστό όμως αυτή τη ζωή, από και είμαι μακριά του, ήδη ζω στο σκότος και στην κόλαση. Ήδη ζω. Και η ζωή μου είναι κόλαση. Άρα λοιπόν απευθείας, από τώρα ξέρεις αν πας Παράδεισο ή κόλαση. Από τώρα το ξέρεις. Και τώρα έχει η μετάνοια το μεγάλο ρόλο. Ότι αν διαπιστώσω ότι ήδη πάω για την κόλαση, έχω το χρόνο, αν θεωρήσω ότι είναι δύο αεροπλάνα, που το ένα έχει και λέει προορισμός προς Παράδεισο και το άλλο έχει ή τρένο, ξέρω εγώ. Δύο τρένα, που το ένα λέει προορισμός για τον Παράδεισο. Το άλλο τρένο λέει προορισμός για την κόλαση. Και εγώ έχω πει στο τρένο της κολάσεως, βιώνω από τώρα την κόλαση. Μαζί με τους άλλους που πάμε όλοι μαζί παρέα εκεί μέσα. Αλλά έχει ξεκινήσει από εδώ αυτό το πράγμα. Άρα ξέρω που πηγαίνω. Όπως ξέρει και ο άλλος με το τρένο που ακολούθησε, ξέρει που πηγαίνει. Άρα προς το τρένο που μπήκα ποιο είναι? Η Εκκλησία. Το τρένο που μπήκα πώς λέγεται? Χριστιανισμός. Ξέρω που οδηγεί αυτό το τρένο. Ξέρω που μου οδηγεί η Εκκλησία. Εγώ να μην κατέβω από το τρένο. Γιατί άμα κατέβω από το τρένο, τότε δεν θα φτάσω ποτέ στον προορισμό. Ομοίως εκείνοι που είναι μέσα στο άλλο το τρένο της κολάσεως, που πηγαίνει, πάλι ξέρουν μπροστά που πηγαίνω. Πάλι ξέρουν μπροστά που πηγαίνω. Απλώς στο τέλος το τρένο θα φτάσει στον προορισμό. Αλλά και εκείνοι προλαβαίνουν. Αυτή είναι η μετάνοια. Στον δρόμο όπως πηγαίνει το τρένο να πούν στην πρώτη, στην δεύτερη, στην τρίτη στάση. Ακόμα και 12 παρά 1 πριν ξεψυχήσει ο άνθρωπος, πριν δηλαδή αράξει το τρένο στο σταθμό, να προλάβουν στο 12 παρά 1 να κατέβουν από το τρένο. Και να πούνε πίσω ολοταχώς. Μπήκε σε λάθος τρένο. Σώζεται. Πολιστής πάντως στο σταυρό. Αυτή λοιπόν δεν θα υπάρξει λοιπόν εκείνη τη στιγμή να λέει εσείς από εδώ ή άλλοι από εκεί, γιατί ήδη από μόνοι μας έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε ημένα από εδώ, ημένα από εκεί πηγαίνουμε. Ήδη το έχουμε ξεκινήσει.
Απλώς τότε θα διαπιστώσουμε ότι ναι, είμαστε δεξιά ή δεν είναι αριστερά. Ή δεν είναι αριστερά. Και εκείνοι που ήταν αριστερά θα πέφτουν υπό κρίση. Και θα αυτομάτως πούνε γιατί πώς, τι έγινε. Και εκείνοι τους πούνε, επιλογή σας ήταν. Εσείς μπήκατε σε αυτό το τρένο. Μόλις σας το επιλέξατε. Δηλαδή μόλις σας φτάσατε εκεί που φτάσατε. Δεν σας έστειλε εγώ. Παρότι το Ευαγγέλιο λέει οι πάγιδοι του αιμού, οι κατηραμένοι, στο οποίο το εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τη εγγέλισσα του, ενώ φαίνεται ότι ο Χριστός του στέλνει, στην πραγματικότητα δεν του στέλνει όμως. Το αντίβει γιατί το λέει το Ευαγγέλιο έτσι. Γιατί θα πρέπει όπως έχω πει και σε άλλες συνάξεις, ότι όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, είτε αυτό το Ευαγγέλιο, είτε οποιοδήποτε Ευαγγέλιο, θα πρέπει να το ερμηνεύουμε ποιο είναι το ακροατήριο. Τι θέλει ο μιλητής να πει, όπως και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, γιατί λέει ότι θα τρέμουν σαν τα φύλλα οι άνθρωποι αυτοί που θα βρεθούν εκεί. Για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς, προσέξτε μην κατεβείτε από το τρένο. Προσέξτε μην χάσετε το στόχο σας. Για να βρεθείτε σε αυτή τη δύσκολη θέση τότε, που θα βρεθούν εκείνοι. Όσο όμως είμαστε εμείς εντάξει, δεν πρόκειται να βρεθούμε. Όσο εμείς περνάμε από την κρίση του πνευματικού, αγωνιζόμαστε, αγαπάμε τον Χριστό. Ποθούμε τον Χριστό, ζούμε για τον Χριστό, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό θέλει ο Άγιος Ισάκος Σύρος και όλοι οι πατέρες όταν αναφέρονται σε τις κολάσεις και στις δευτέρες παρουσίες, σου θυμίζουν το τι μπορεί να πάθεις εάν κατέβεις από το τρένο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν είσαι μέσα, έχεις να τελέσεις τους γάμους. Φτάνεις στον Ιμφώνα, συναντάς τον Ιμφίο Χριστό και τελεί το γάμος. Μετά τον Ιμφίο. Και ξεκινάς την καινούργια σου ζωή, τη νέα σου ζωή, μαζί με τον Χριστό. Ξεκινάς μια νέα ζωή, τελείωσε. Άρα λοιπόν η δευτέρα παρουσία για εμάς τους χριστιανούς δεν είναι η μέρα που θα τρέμουμε. Δεν είναι η μέρα κρίσεως, δεν είναι η μέρα που θα έχουμε χτύπη από κάρτα, αρκεί από τώρα, με τα δάκρυά μας, με τον αγώνα μας, με την προσευχή μας, και με όλα αυτά που κάνουμε, να προσπαθήσουμε να μην κατέβουμε από το τρένο. Γιατί έχουμε το διάβολο, ο οποίος τι προσπαθεί να κάνει. Μόλις σταματάει σε κάποια στάση να φορτώσει κι άλλους το τρένο, κοιτάει ο διάβολος που θα πετάξει έξω. Για και βλέπει ο διάβολος ανοιχτή την πόρτα, γιατί φορτώνει το τρένο, παίρνει συνέχεια μέσα για τον παράδεισο ανθρώπους, έως και τις συντελείες του αιώνος. Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Το Ευαγγέλιο θα διαδίδεται και θα κερδίζονται ψυχές. Μόλις ανοίξει η πόρτα όμως, ο διάβολος που είναι απ' έξω και τέτοιο να βουτήξει με το χέρι του, το πετάξει έξω. Αυτό κοιτάει ο διάβολος να κάνει. Όταν εμείς είμαστε δεμένοι καλά όμως μέσα και φοράμε τη ζώνη ασφαλείας και να πάμε να μας τραβήξει ο διάβολος, η ζώνη μας κρατάει. Δεν μπορεί να πεταχτούμε έξω. Άρα λοιπόν κάνουμε αυτόν τον αγώνα να μείνουμε μέσα και να φτάσουμε στον τελικό προορισμό μας, ο οποίος είναι η δευτέρα παρουσία που γίνεται η γάμη μας μετά τον Ιμφίλ Χριστού. Άρα εμείς δεν έχουμε αδέρφια που να φοβόμαστε καθόλου τη δευτέρα παρουσία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τη δευτέρα παρουσία. Αρκεί να κάνουμε αυτά που λέμε. Μη φοβόσαστε τότε αμαρτάνουμε. Μη φοβόσαστε το ότι πείχτουμε. Το ζήτημα δεν είναι το να πέσω, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Πεσμένος να μην μείνω. Το ότι λερώθηκα δεν είναι τρομερό. Γιατί ο Κύριος ου κατά τα σανομίες ημών επίησεν ημίν. Δεν θα έρθει. Έλα εδώ παιδάκι μου, γιατί αυτή είναι η νομικήστικη αντίληψη της Εκκλησίας. Η νομική στιγμή αντίληψη. Έλα εδώ παιδάκι μου, που σας κάνουμε ιδιαίτερη σύνταξη για αυτό το θέμα. Δεν θα σου πει, έλα εδώ παιδάκι μου, πόσα καλά έκανες, τόσα. Πόσα κακά έκανες, τόσα την ημέρα. Πόσα αμαρτίες έκανες. Να τα βάλεις μια ζυγαριά και όπου γύρει η ζυγαριά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ούτε ένας δεν πάει στον παράδεισο έτσι. Ούτε ένας δεν πάει στον παράδεισο. Και γι' αυτό μας το τονίζει ότι ικτήρμων και ελέημων. Μακρόθυμος και πολύ έλεος. Και ότι κατά τα σανομίας ημών δεν επίησε, δεν ανταπέδωσε ο Κύριος. Και ούτε θα ανταποδώσει. Ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών.
Γιατί σκέφτεστε για κάθε μάθημα, τότε θα μας έρθουν και εμείς. Διότι κάναμε. Ενώ αυτό κάνει το κράτος. Το κράτος για κάθε πράξη σου και μάλιστα σε μία, άμα σε πιάσει ο νόμος, σου λέει, ας πούμε, πυροβόλησες. Αρχίζει και σου λέει, πρώτον, παράνομη οπλοφορία, αν είναι έχει παράνομη οπλοφορία. Δεύτερον, το όπλο το είχες για χρήση κυνηγιού και εσύ το χρησιμοποιήσεις για τροποκτονία. Τρίτον, δεν ήσουν να σε άμενε. Και σου βγάζει 10, ένα φόνο έκανες και σου είχε βγει 10 παραπτώματα βλέπεις. Εκείνο. Και για κάθε ποινή όταν δικάζεσαι, για κάθε πράξη σου, έχει το αντίστοιχο, τα αντίστοιχη ποινή. Δεν κάνει αυτό ο Κύριος. Και γι' αυτό δεν υπάρχει νομικήστικη αντίληψη. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η ζυγαρδιά που τη γράφουμε σε γεωγραφίες που κρατάει ένας άγγελος και δεύτερα παρουσία, μια ζυγαρδιά είναι λάθος αυτή η ζυγαρδιά. Είναι νομικήστικη αντίληψη της Εκκλησίας. Πού είναι η χάρις, πού είναι το έλεος του Κυρίου, που αν ο Κύριος καθίσει και μετρήσει τα αμαρτήματά μας και τις καλές μας πράξεις. Σίγουρα η ζυγαρδιά είναι σε κακές πράξεις. Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι όλη την ημέρα απεργάζεται το καλό? Και μόνο από τις σκέψεις, πιο πολλές είναι οι άσχημες και πολύ λιγότερες οι καλές. Και αν υπολογίσουμε ότι το κακό και η αμαρτία δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πράξαμε, αλλά και αυτό το οποίο δεν πράξαμε. Δηλαδή εδώ θα μπορούσα να διαβάσω ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο, εγώ πήρα μια εφημερίδα και διάβασα. Εδώ είχα τον χρόνο. Έκανα περιφρόνηση λοιπόν με το κελίο. Εάν λοιπόν πιάσω ένα έτσι, δεν γλιτώνω με τίποτα. Δεν γλιτώνω με τίποτα. Και γιατί η Εκκλησία μας, ο Χριστιανισμός, είναι η πίστη της χάριτος, η πίστη του ελέους. Αυτά τα πούμε σε άλλη όμως ομιλία μας. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Δευτέρα Παρουσία για εμάς τους χριστιανούς είναι η ημέρα στελέσεως των γάμων μας μετά τον Ιδρύο Χριστό. Και ο Χριστός ανάλογα την εποχή εκείνη που μιλάει, ποιο είναι το προτηριό του, ποια είναι τα χρόνια που μιλάει, εκφράζεται αναλόγως. Αναλόγως. Όπως εκεί είχαν κάποιοι γέννα του πυρώσου. Και γι' αυτό τους έλεγε θα υπάγεται στη γέννα πυρώσου. Η γέννα του πυρώσου είναι συγκεκριμένος τόπος κάτω εκεί. Στο Ισραήλ. Είναι λίγο πιο κάτω από τη σχολή που είναι σήμερα η σχολή της τη σχολή της Ιών. Δηλαδή εκεί που τα παιδιά μας μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα πάνε και μαθαίνουν γράμματα. Λίγο πιο κάτω εκεί ο Χήμαρος, εκεί ήταν η γέννα των πυρός. Εκεί γινόντουσαν και θυσίες, βάζαν φωτιά και έκανε και ζώα, κάναν θυσίες και έκανε και ανθρώπους, ανθρωποθυσίες παλαιότερα κτλ. Και γι' αυτό τους έλεγε, θα υπάγεται στην γέννα του πυρός. Και εκεί πέρα δεν πήγαιναν ψυχές. Όχι φυσικά. Απλώς τους έφερνε αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Ότι όσο άσχημο είναι να σε κάψουν ζωντανό, έτσι τόσο άσχημο είναι το να πας στην κόλαση. Είναι φρικτό το να φύγεις από το φως και να πας στο σκοτάδι. Και προχθές που είχαν έρθει δύο ιερομόναχοι πάνω στο πριν 15 μέρες στο μοναστήρι μας, και συζητούσαμε διάφορα πράγματα και με ρωτούσαμε, μείνανε δύο μέρες εκεί που μείνανε. Στο τέλος είχαμε ανοίξει, όπως άνοιξαμε κουβέντα πάνω, όπως σας λέω τώρα, στο μοναστήρι, στο Άγιον στα μοναστήρια. Εκεί λοιπόν έτσι ανοίξαμε κουβέντα και λέγαμε διάφορα πνευματικά πράγματα και φτάσαμε στο σημείο ότι πρέπει να προσέχουμε, μην χάσουμε την ψυχή μας, γιατί γίναμε μοναχοί. Γίναμε διάκοι. Γίναμε παπάδες, γίναμε αρχιμανδρίτες, γινόμαστε δεσποτάδες, γινόμαστε αρχιεπίσκοποι. Και αν χάσω την ψυχή μου στο τέλος και που δεν έγινε, τι έγινε, τι κέρδισα. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή σκέφτεστε και ευχόμεθα όλοι να έχει κερδίσει τον παράδεισο. Αλλά οποιοςδήποτε έγινε αρχιεπίσκοπος. Πέθανε κάποια στιγμή όπως και ο Χριστόδουλος.
Σκέφτεστε, ξεκίνησε μοναχός από τα μετέωρα. Στο μοναστήρι έγινε μετά διάκος, παπάς, έγινε δεσπότης στο Βόλο, έγινε αρχιεπίσκοπος. Τελικά να έχει χάσει την ψυχή του. Έτσι, δεν πιστεύω ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός για όλους κοιτάει τα παιδιά του, κοίταται και για όλα τα παραπτώματα δίνει μια αρρώστια πολλές φορές και έχουμε χρόνο μετανοίας. Για ό,τι τυχόν σφάλματα έχουμε κάνει. Να προλάβουμε να πούμε αυτό το είμαι, να κατέβουμε από το λάθος τρένο και όταν ο άνθρωπος αρρωστήσει καταλαβαίνει και ένα σφάλματά του, συνειδητοποιεί μερικά πράγματα και του μένει ο χρόνος να περάσει από την πρώτη κρίση. Άρα πιστεύω ότι έμεινε μέσα στο τρένο του Χριστού μας. Και όμως αυτό εμπνεύεται και για όλους όσους εργάζονται έξω στον κόσμο. Αλλά για σκεφτείτε το ανάποδο τώρα. Να πάει η ψυχή στην κόλαση. Τι λοιπόν και σαν έγινες μοναχός, τι και σαν έγινες διάκος, και σαν έφτιαξε και αρχιεπίσκοπος, τι έγινε. Όλα έρχονται και τελειώνουν. Όλα έρχονται και τελειώνουν. Ποιο το όφελος. Και έχασες και τούτη τη ζωή, έχασες και την άλλη. Και έχασες και την άλλη. Με την έννοια ότι έχασες και τούτη τη ζωή, με την έννοια ότι φόρησε να ράσω και είχες κάποιους περιορισμούς. Ή ασπάστηκες στον χριστιανισμό και προσπαθούσες να ζήσεις σύμφωνα με τις χριστιανικές εντολές. Θα μπορούσε να είσαι άνθρωπος και να έκανες ό,τι ήθελες. Χωρίς φόβος και χωρίς πάθος, τίποτα, να μην υπολόγιζες. Τι σκέψη λοιπόν, το αποτέλεσμα να είναι μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να κατέβουμε από το τρένο κάποια στιγμή και το καταλάβουμε. Μας βουτήξει ο διάβολος και νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στο τρένο. Και γι' αυτό χρειάζεται συνεχόμενη προσοχή. Οπότε, για να κλείσω, έλεγα λοιπόν στους πατέρες ότι πρέπει να εξετάζουμε όταν γράφεται ένα κείμενο, πότε γράφεται, γιατί το λέει ο Χριστός, που αποβλέπει, τι θέλει να μεταφέρει, τι μήνυμα θέλει να μεταφέρει. Και καταλαβαίνετε, σε εκείνο τον κόσμο τι ήταν, βοσκοί ήταν, αγρότες ήταν. Και γι' αυτό τους είπε τα κατσικάκια σας από εδώ, τα προβατάκια σας από εκεί. Και το τους τώρα. Γιατί μίλαγε, τι ήταν οι Εβραίοι εκείνη την περίοδο, νομάδες. Με τι ασχολούνται, με την κτηνοτροφία. Από τον Αβραάμ, όλοι αυτοί προβατάκια είχαν τον Μωυσή, όλοι αυτοί. Προβατάκια και κατσικάκια. Μέχρι και σήμερα έχουν οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν αυτό που ασχολούνται τι είναι, η κτηνοτροφία. Να γιατί τους λέει για πρόβατα και για ερήφια. Και τους λέει θα χωρίσουν. Τους φέρνει απλές εικόνες, γιατί αυτό είναι εκείνο το οποίο έχει μπροστά του. Όπως το ίδιο πράγμα βλέπουμε να χρησιμοποιείται και στα τροπάρια. Τα τροπάρια από πού είναι παρμένα που γράφουμε. Τη ερήμου πολίτης, πώς το λέει, ενσώματι άγγελος κτλ. Είτε στον δακρύον σου ροές, τη ερήμου το άγγελον και όλοι σας. Αυτός που γράφει τον ύμνο, πώς τον γράφει. Ζει εκεί κάτω, σε αυτούς τους χώρους, που όλοι ξέρουμε ότι είναι έρημος. Είτε είναι στην Αίγυπτο, είτε είναι στην Παλαιστίνη, πρόκειται περί ερήμην των περιοχών. Άρα λοιπόν, δικαιολογημένα λέει της ερήμου πολίτης και εν σώμα διάγγελος, ή λέει «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγιώργησας». Με τα δάκρυά σου δηλαδή, έκανε την έρημο να ανθίσει. Ενώ αντιθέτως κοιτάτε ο υμνογράφος που μιλάει για τον Άγιο Νεκτάριο, τι λέει. Προσαρμόζεται το τροπάριο. Αλλάζει ο υμνοδός. Συλληβρία στον γόνο και γίνει στον έφορο. Γεννήθηκε στη συλληβρία, είσαι γόνος από τη συλληβρία της Τράχης και είσαι έφορος στην Αίγινα. Βλέπετε ότι όμως προσαρμόζεται το τροπάριο. Το ίδιο βλέπουμε στην αγιογραφία να γίνεται. Βλέπετε τον πρόδρομο, μια ασκητική μορφή και τα βουνά βλέπετε στην αγιογραφία να είναι με ποια βουνά μοιάζουν, έτσι μεταμορφώσεως. Με αυτά που έχει κάτω εκεί η Παλαιστίνη. Δεν μοιάζουν με τα δικά μας τα βουνά. Άρα λοιπόν η αγιογράφη, ο ύμνοδος προσαρμόζεται στα δεδομένα που έχει. Στα πραγματικά στοιχεία. Άρα λοιπόν και ο Χριστός όταν μιλάει μέσω παραβολών, μέσω οτιδήποτε, και για να γίνεται λειπτός κοιτάει τι ακροατήριο έχει από κάτω. Τι μόρφωση έχει, τι γνώση έχει. Και ανάλογα να πτήσει. Και ανάλογα να πτήσει.
Το ίδιο κάνει και στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν οι άνθρωποι πιο απολυτιστοί, πιο άγριοι. Έπρεπε όμως ο ένας να σέβεται τον άλλον, και αφού δεν μπορούσαν να το καταλάβουν με απλά λόγια, ότι έπρεπε ένας να αγαπάει και να σέβεται τον άλλον, το έκανε διαμέσου του φόβου. Δεν πρέπει να τον ζηλεύεις, γιατί είναι όλο δεν. Δεν πρέπει να τον ζηλεύεις, ου ζηλείς, ου φθονείς, ου φωνεύσεις, ου μηχεύσεις. Του λέει όλα όχι, και του λέει ότι αν το κάνεις πρόσθετα, το κάνουν. Γιατί δεν καταλάβαινε αλλιώς. Ενώ όταν έρχεται, ήρθε λέει το πλήρωμα του χρόνου, που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν εντελώς διαφορετικά. Ενώ είναι ο ίδιος ο Θεός, μιλάει διαφορετικά. Δεν αλλάζει ο Θεός. Της παλαιάς ο ίδιος είναι. Και σου λέει, θα αγαπάς τον πλησίον σου, θα αγαπάς τον εχθρό σου. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, δεν θα το κάνεις και στους άλλους. Πάλι για αυτόν τον τρόπο τι σου θυμίζει, την εντολή της αγάπης και το σεβασμό στον συνανθρωπό σου. Δηλαδή όταν σου λέει ότι δεν πρέπει να μηχεύσεις, δεν πρέπει να σκοτώσεις, δεν πρέπει να φωνεύσεις, τι σου λέει. Δεν πρέπει να πας τη γυναίκα του διπλανού σου, τι σου λέει. Να σεβαστείς τον διπλανό σου. Να αγαπάς την οικογένεια του διπλανού σου. Να τον έχεις σαν τον εαυτό σου. Και όπως εσένα δεν θες να σε κλέψουν, δεν θες να σου πάρουν τη γυναίκα σου, δεν θες να σκοτώσουν το παιδί, δεν θες να σου κάνουν κακό. Το ίδιο μάθε και εσύ με αγάπη και σεβασμό να σέβεσαι τον απέναντί σου. Να σέβεσαι τον απέναντί σου. Και έτσι διαμορφώνει ο Χριστός και πολιτισμό. Γιατί έχει από κάτω αγρίπους να κάνει. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι νομάδες, οι οποίοι τους βλέπετε με ρόγκολα στα χέρια να κυνηγάνε τίγρες, να κυνηγάνε ζώα για να τα χτυπήσουν, να τα φάνε κτλ. Φέρτε στο μυαλό σας εικόνες πώς μπορεί να βιώναν και να ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Και σε όλους αυτούς πρέπει να τους φέρει κοντά στον Θεό. Και γι' αυτό οι προφήτες μιλάνε για αυτόν τον τρόπο. Τα δεν λέγει Κύριος. Άρα λοιπόν αυτά που λέει είναι προσαρμοσμένα στα δεδομένα τα δικά τους. Έτσι όπως οι άνθρωποι εκείνη την εποχή είχαν τη δυνατότητα να τα αντιληφθούν. Το μήνυμα είναι ένα όμως και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Είναι ένα το μήνυμα. Έτσι λοιπόν και στο Ευαγγέλιο αυτό το συγκεκριμένο της Δευτέρας παρουσίας. Αυτό θέλει ο Χριστός να παρουσιάσει. Και φέρνει ακριβώς, επειδή αν δεν το καταλαβαίναν αλλιώς. Δηλαδή άμα τους έλεγε, ξέρετε κάτι αυτό που σας έλεγα εγώ τώρα, θα λέγανε ωραία είμαστε. Δεν υπάρχει φόβος λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Θα πάμε κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ σκεφτείτε ότι τον παρεξηγήσανε, νομίζανε ότι μίλανε για επίγεια Βασιλεία. Ακόμα και μαθηκαίνει και είπε, να βάζει μέσα στα δεξιά σου ένας, αριστερά σου άλλος. Και δεν καταλαβαίνω ότι μίλαγαν για μια άλλη Βασιλεία. Ότι η γη και ο ουρανός παρελέψονται. Έτσι λοιπόν, η Δευτέρα Παρουσία για εμάς είναι η ημέρα στελέσεως των γάμων μας. Οι δέντα φαύλα πράξαντες, εις Ανάσταση Κρίσεως. Καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία εστί. Καθότι λέει ο Χριστός εγώ, ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του Παναγιώτος με Πατρός. Βλέπετε ότι και αυτός υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα. Και γι' αυτό σας έχω πει ότι είναι ένα θέλημα έχει ο Θεός. Παρότι είναι τρία πρόσωπα, ένα θέλημα υπάρχει. Θέλει. Σκεφτείτε ότι ήταν και Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τρεις προσωπικότητες, τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, έχουν καθώς και το δικό του θέλημα. Όπως γίνεται σε μια οικογένεια ή όπως μπορεί να γίνει σε ένα μοναστήρι. Και γι' αυτό μέσα στα μοναστήρια, το πρώτο που δηλώνουμε, μόνοι μας, οικειοθελώς, ελευθέρως, δηλώνω ότι ήρθα εδώ για να βγάλω το δικό μου το θέλημα και να κάνω το θέλημα του Θεού. Μάθετε με να κάνω το θέλημα του Θεού. Ένα σχολείο είναι στην ουσία το μοναστήρι. Το οποίο μαθαίνω μέσα εκεί, μαθητεύω και αγωνίζομαι, όπως στο σχολείο να μάθω γράμματα, μαθαίνω να κάνω αυτό το πράγμα. Να βγάλω το εγώ μου. Να βγάλω το δικό μου το θέλημα και να κάνω το θέλημα του Πατρός. Να κάνω το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό μαθαίνω να κάνω.
Και μένοντας αυτά τα πράγματα, διαμορφώνεται πλέον ο χαρακτήρας μου και σαν την ήθη, όπως είπα, που στολίζεται, έτσι αγωνίζομαι κι εγώ και στολίζεται η ψυχή μου με όλες αυτές τις αρετές που θέλει ο Χριστός μας. Οπότε όταν έρθει η ώρα που θα πέφτουμε από τούτη τη ζωή, είναι η ψυχή μου έτοιμη για να τελέσει τους γάμους με το κουνηθείο Χριστού και είναι και στολισμένη η ψυχή μου. Άρα για μας η Δευτέρα Παρουσία δεν είναι ημέρα κρίσεως. Δεν είναι ημέρα φόβου και τρόμου. Δεν είναι ημέρα που θα τρέμουμε. Θα τρέμουν εκείνοι οι οποίοι δεν έζησαν κοντά στον Χριστό. Οι οποίοι δεν αγάπησαν. Αυτά λοιπόν έλεγα πάνω στους πατέρες και με κοιτάγανε και λέει, δίκιο έχετε, λέει. Δεν απευθύνεται σε εμάς αυτό το μήνυμα. Σε εμάς απευθύνεται από τη στιγμή που κατεβήκαμε από το τρένο. Αν κατεβούμε από το τρένο και κατεβούμε στο άλλο το τρένο, τότε ναι, τότε απευθύνεται και σε εμάς. Διαφορετικά όσο μένουμε στο δικό μας το τρένο και γι' αυτό όπως λέει στο τέλος ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου στην Αποκάλυψη. Γιατί φωνάζει τον Κύριον αυτή και του λέει έλα Ιησού μου, έλα. Έρχο Κύριε, φωνάζει ο Ιωάννης. Δεν φοβάται την ημέρα που θα έρθει. Όμως και οι μαθητέ. Δεν είδατε λέει το ζήν. Λέει πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, το να ζω. Λέει μαζί σας μου είναι ευχάριστο, αλλά και το αποθανήν είναι κέρδος. Δεν φοβάται το θάνατο. Για σκεφτείτε 12 Απόστολοι, λέει ήταν άνθρωποι. Παναγία δεν ήταν άνθρωποι, άνθρωπος. Οι 7 διάκονοι δεν ήταν άνθρωποι. Στέφανος και τα λοιπά, ο Φίλιππος, Πρόκορος. Για σκεφτείτε οι 12 Απόστολοι λοιπόν. Πω, είχε τη Δευτέρα Παρουσία. Πω, τι θα πούμε ενώπιον του Κυρίου μας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν το βρείτε πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Γιατί ξέρουν ότι είναι ενωμένοι από αυτή τη ζωή με τον Χριστό. Ενωμένοι με αυτόν που αγάπησαν, είναι φίλοι με αυτόν που αγάπησαν, είναι ο πατέρας τους, είναι αδελφός τους, είναι ο ερασμής της ψυχής τους. Είναι για αυτόν τον οποίο ζουν, για αυτόν τον οποίο μιλάνε, για αυτόν τον οποίο αγωνίζονται. Άρα και εμείς με το σχήμα μας και μόνο που φοράμε, μαρτυρούμε αυτό που είμαστε. Το σχήμα μας. Και όλος ο τρόπος ζωής μας, γιατί 2.500 μοναχοί κάθονται εκεί πάνω στο Άγιον Όρος. Εμείς γιατί δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα μοναστήρια μας. Γιατί ήρθαμε. Αυτό μαρτυρεί ακριβώς αυτή την αγάπη, αυτό τον πόθο και τον Χριστό. Και αναμένουμε την ημέρα που θα ενωθούμε μαζί τους. Και γι' αυτό εμείς δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ο θάνατος για μας είναι χαρά. Είναι η μέρα πανηγύριος. Και αυτό το βλέπουμε ότι όλους όσους πέθαναν τους πανηγυρίζουμε στη μνήμη τους. Την Παναγία δεν την πανηγυρίζουμε στα γενέθλιά της. Η μεγάλη πανήγυρη γίνεται όχι την ημέρα που γεννήθηκε το γενέθλιο, αλλά την πανηγυρίζουμε στην κίνησή της 15 Αυγούστου. Τώρα που πέθανε, κάνουμε το πανηγύρι. Τον Άγιο Γεώργιο δεν το πανηγυρίζουμε την ημέρα που γεννήθηκε. Το πανηγυρίζουμε 23 Απριλίου, την ημέρα που πέθανε. Και όλους τους Αγίους, οι οποίοι ήταν άνθρωποι. Γιατί τους πανηγυρίζουμε τότε. Διότι μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις τη ζωή και εις κρίσιμο και άλλο. Εάν το πετύχουμε λοιπόν και εμείς αυτό, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Η ημέρα του θανάτου μας ήταν η ημέρα πανηγύρισης. Γιατί είναι η ημέρα του γάμου μας. Που ενωνόμαστε πλέον με τον Χριστό και πηγαίνουμε στον Ιμφώνα του Χριστού. Πηγαίνουμε να ζήσουμε με τον Χριστό μας. Γι' αυτό που αφιερώσαμε τα νιάτα μας, γι' αυτό που αφιερώσαμε τη ζωή μας, γι' αυτό που αφήσαμε τα σπίτια μας, γι' αυτό που αφήσαμε τις σπουδές μας, γι' αυτό που αφήσαμε τα πανεπιστήμια μας ή που κρεμάσαμε τα πτυχία μας στους τοίχους, γι' αυτό που αφήσαμε τη μάνα μας, γι' αυτό που αφήσαμε τον πατέρα μας, γι' αυτό που αφήσαμε τα αδέρφια μας, γι' αυτό που αφήσαμε τις οικογένειές μας. Έρχεται η ώρα που είμαστε μαζί του, λέω. Έρχεται αυτή η ώρα. Είναι η ώρα που ποθούμε. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε να τρέμουμε. Αυτή την ώρα εμείς θα τον ατενίσουμε με χαρά. Αρκεί να είμαστε μέσα στο τρένο και να μην κατέβουμε. Και να μην κατέβουμε. Να συνεχίσουμε μέχρι τέλους να έχουμε αυτό το πόθο.
το οποίο να ευχηθείτε κι εσείς να παραμείνει πάντοτε και μέσα και να τον έχω ακόμη στην ψυχή μου. Γιατί και ο διδάσκων διδάσκει. Και αυτός που ομιλεί πάντοτε και εκείνος κινδυνεύει. Γιατί να πάσα στιγμή κανένας δεν γνωρίζει τι γίνεται στον άνθρωπο. Από ποια θέση και να είναι. Και γι' αυτό εγώ προσεύχομαι για εσάς και εσείς πρέπει να προσεύχεστε για μένα. Και ο ένας για τον άλλο. Ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί, όπως είμαστε και εδώ, στη Βασιλεία των Ουρανών, για να τελέσουμε τους γάμους μας μετά τον Ιμφύριο Ιησού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.